ορχήστρωση και τη διεύθυνση ορχήστρας την έχει κάνει, όπως και τότε, στο Τσάρλι Τσάπλιν, ο Χάρης Ονδράδης. Καλή επιτυχία, παιδιά! Και φτάνουμε στο 1979. Αυτή τη φορά ο διαγωνισμός Ευρωπαϊκού Τραγουδιού φιλοξενείται στο Τελ Αβίβ. Τρίτο έβριμα από ελληνικής πλευράς. Ένα τραγούδι με το όνομα σύμβολο του Σοκράτη. 1979, Ελπίδα με το φωνητικό συγκρότημα Επίκουρη στη σύνθεση του Δώρου Γεωργιάδη Σοκράτης. Γιατί δεν μου θυμίζει αυτό το θέατρο. Είναι κιόλας 8 χρόνια. 8, 8, ναι. Σε αυτή τη θέση, εδώ, στα ίδια καμαρίνια, με όλη αυτή την αγωνία που πιστεύω ότι θα έχουν τα παιδιά τώρα που διαγωνίζονται, μαζί με πολύ καλούς συναδέλφους, τότε, διαγωνίστηκα, κέρδισα, και όχι μαζί με τους επίκουρους που έχει κάνει ένα λάθος, μάλλον να πω. Αλλά ήταν δύο παιδιά που τραγουδήσαν λίγο πριν, η Λία, η Δύση και ο Στέλιος ο Γουλιέλμος, ήταν η Πολίνα και ο Γιάννης ο Σαψιάρης μαζί μου. Δυστυχώς με αφήσαν μόνη μου να το παρουσιάσω απόψε. Ήταν ο Δώρος, ο συνθέτης, η Σότια Ιτσότου και τόσοι άλλοι που αγωνιούσαν για να πάρουμε μια καλή θέση. Το πίστεψα το τραγούδι, το είπα στο Ισραήλ. Ήμουν τυχερή γιατί ήταν μια διοργάνωση από τις καλύτερες που έχει γίνει, έτσι όπως λένε οι πιο έξω. Στη Eurovision. Πήραμε πραγματικά μια πολύ καλή θέση. Ό,τι μπορούσε καλύτερο. Μπορούσε βέβαια να είναι και καλύτερη. Αλλά ήταν καλά. Μας έφτανε. Η 7η θέση ήταν καλή. Θέλω να ευχηθώ σε όλα τα παιδιά που διαγωνίζονται, όπως και εμένα μου ευχόντουσαν τότε, να πάνε καλά. Ένας από όλους, αυτός που θα κερδίσει, να πάει με σιγουριά να πιστέψεις αυτό που κάνει και ότι περισσότερο ρόλο παίζει να συμμετέχεις στη Eurovision, γιατί ωραία είναι. Άμα ζεις την ατμόσφαιρα από τα παρασκήνια θα καταλάβει κανείς πόσο ωραία είναι να συμμετέχεις και λιγότερο ρόλο παίζει η θέση που θα πάρεις, αρκεί αυτό που θα κάνεις να το πιστεύεις. Θα παρουσιάσω όμως τώρα τη Χριστίνα από μέσα γιατί βλέπω ότι έχει αγωνία. Λοιπόν, πάψε να μπλέκεις το ροκ με τα μπουζούκια. Μουσική σε Κόντος Μπουχάγια. Η στίχη είναι του Δημήτρη Καπράνου. Τραγουδάει η Χριστίνα Μαραγκόζη. Η ενορχήστρωση είναι του Αντώνη Βαρδί. Συνοδεύει στο μπουζούκι, ναι. Συνοδεύει στο μπουζούκι ο Βασίλης Ηλιάδης και τη διεύθυνση της ορχήστρας την έχει ο Γιώργος ο Νιάρχος. Καλή επιτυχία. Το 1980, ένα ανερχόμενο αστέρι στην Ελλάδα, η Άννα Βύση, παρουσιάζει το Auto Stop. Τραγούδι που με τον κατανοητό του τίτλο επιχειρεί την ίδια επαφή με το κοινό της Eurovision που είχαν επιχειρήσει και η προδρομή του. Γεια σας. Θυμάμαι πως το 80 υπήρχε επιτροπή και, και ήσανε 12 τραγούδια, θυμάμαι τότε, που συναγωνιζόντουσαν ποιο θα περάσει στη Eurovision. Αυτό γινόταν στην Παιανία. Η Άννα Ιδύση, που δυστυχώς σήμερα μας λείπει,
η οποία τραγούδισε το τραγούδι μου, είχε άλλα δύο τραγούδια. Και βρισκόταν σε κάποιο άγχος και ήταν έτσι ερωτηματική. Και κάποια στιγμή της λέω, κοίταξε να δεις, όποιο τραγούδι πιστεύεις ότι σου αρέσει και σου πάει, αυτό πρέπει να πεις. Και κάποια στιγμή, χωρίς να το ξέρω, διάλεξε το δικό μου. Το τραγουδάει λοιπόν στην πιανία, περάσαμε ένα φοβερό πυρετό βέβαια, και βγαίνω, βγήκε το τραγούδι πρώτο. Και ξαφνικά μου ζητάνε, και εδώ είναι το περίεργο σημείο, μου ζητάνε να το ενορχιστρώ σε αυτό το κομμάτι σε δύο μέρες. Διότι είχαμε αργήσει πάρα πολύ να στείλουμε την ταινία, δεν ξέρω, η ΕΡΤ, στην Χάγη. Και έπρεπε να το γράψω σε δύο μέρες. Και θυμάμαι το εξής χαρακτηριστικό, ότι δούλευα το βράδυ συνέχεια στο στούντιο τη δεύτερη μέρα και τελειώνοντας κατά τις 10 και 4, έπρεπε να πάω στο παραλιακό κέντρο που δούλευα, στο οποίο ξεκίναγα στις 11 παρα 25. Λοιπόν, βρισκόμουνα στην Μεσογείο. Θα έπρεπε να βρίσκομαι σε 15 σχεδόν λεπτά εκεί και νομίζω πως τότε δεν υπήρχε καν η εθνική, πώς το λένε, ο δρόμος που είναι από πάνω από του Ρέντι. Λοιπόν, και βρίσκομαι, παιδιά, μου επιτρέψτε μου να το πω αυτό, βρίσκομαι ξαφνικά την ώρα που άνοιγε το ριντό και πρέπει να βρίσκομαι ακριβώς στο μέσο της ορχήστρας, ακριβώς εκείνη την ώρα πετάω τη σέντη και φτάνω ακριβώς εκείνη το σημείο και την ώρα ακριβώς εκείνη ανοίγει το ριντό. Και ευτυχώς ήμουν μέσα στην ώρα. Δηλαδή θέλω να πω, υπήρχε τόσο πολύ άγχος, αυτό θέλω να πω, που μέχρι και την τελευταία στιγμή δουλεύαμε για να προλάβουμε να τα καταφέρουμε. Λοιπόν, όμως, ας αφήσω την πολυλογία και να περάσουμε στο μάθημα ελληνικών. Υπόψη, αυτό είναι το επόμενο τραγούδι, ότι αυτό στο μάθημα ελληνικών εγώ δεν ήμουν και πολύ καλός. Ήμουν στα μαθηματικά. Λοιπόν, μάθημα ελληνικών. Μουσική στίχη Βαγγέλης Μπιτζαράκης. Τραγουδά ο Στέλιος Σταυράκης. Και συμμετέχουν η Όλγα Σπανού, η Κική Λουκά, η Αντιγόνη, ενορχίστρος και διεύθυνση ορχήστρας Γιώργος Νιάρχος και τα χορευτικά από τον Ορέστη Δημητρίου. Καλή επιτυχία σε όλους. Το 1981 ο Γιάννης Δημητράς και ο Γιώργος Νιάρχος, ο απόψινός μας διευθυντής ορχήστρας, γράφουν το Φεγγάρι Καλοκαιρινό. Ο Γιάννης Δημητράς το ερμηνεύει. Για 7η φορά η Ελλάδα ταξιδεύει μουσικά στην Ευρώπη. Φοβάμαι πως το μικρόφωνο πρέπει να το σηκώσω. Είσαι και ψηλός. Ναι, ναι. Τι να πούμε, Γιώργο. Τι θυμάσαι από τη συμμετοχή. Να ξεκινήσουμε εκείνο το ανθρωποκυνηγητό. Ναι, το πούλμαν που μας πήγε από το αεροδρόμιο στο... Ναι, ναι. Στο ξενοδοχείο. Γιατί όμως μας κυνηγούσανε. Ήταν μαζί μας η αποστολή του Ισραήλ και της Τουρκίας. Ναι, αλήθεια λέει. Μας πήγαν σε 3 λεπτά από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο. Γιατί φοβόντουσαν. Το άλλο, με το λιόμενο. Ένα θέατρο που κατασκευάστηκε μέσα σε 1 εβδομάδα. Σε έναν χώρο σαν το πεδίο του Άρεως, όπου πήγαμε την πρώτη μέρα και βρήκαμε παρτέρι. Ναι. Και μετά σε 5 μέρες έγινε ο διαγωνισμός εκεί. Αξιοθαύμαστο. Και κάτι άλλο που θέλω να τονίσω. Αν θυμάσαι, Γιώργο, υπήρχε μια γυναίκα η οποία κράταγε μια λίστα. Για τις λεπτομέρειες. Ναι, ναι, μπράβο. Για τα χρώματα που θα φοράγαμε, τα κουστούμια, όλα αυτά τα πράγματα. Όταν πήγαμε να βγούμε στη σκηνή, θυμάμαι, μας σταμάτησε. Λέει, πού πάτε. Λέω, να βγούμε. Λέει, ξεχάσατε το
το τριαντάφυλλο που θα βάζετε πάνω στο πιάνο. Το είχαμε, μας, αλλά ναι, τι θυμήθηκε. Ότι το τριαντάφυλλο ήθελε πάνω νερό, τροσοσταλίδες. Φαίνεται φρέσκο. Ναι. Λοιπόν... Αυτές είναι λεπτομέρειες των Βορείων. Ναι. Παρουσίασε τους υπόλοιπους. Ναι. Λοιπόν, έχουμε το τραγούδι «Stop». Μουσική στίχη ο Θάνος Καλύρης και ο Βασίλης Δερτιλής. Τραγούδι «Η Μπανκ», οι οποίοι αποτελούνται από τους ίδιους. Ενορχίστρωση, διεύθυνση ορχήστρας, ο Γιώργος Νιάρχος. Στα φωνητικά του συνοδεύουν η Λώρα, ο Γιώργος και η Μαριάννα. Πριν όμως συνεχίσουμε, φίλοι μου, θα ήθελα να πω κάτι. Κάτι σαν παράπονο, Γιώργο, αν θες να τα ακούσεις και εσύ. Εκείνη τη χρονιά, το 1981, η Ελλάδα αποκόμισε ένα βραβείο από την Eurovision. Οι 19 από τους 20 έδωσαν στην Ελλάδα το βραβείο καλύτερης εμφάνισης. Αλλά αυτό δεν το ξέρετε. Νομίζω πως είχα υποχρέωση να το πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι καλή επιτυχία για άλλη μια φορά. Το 1982 δεν παίρνουμε μέρος στο διαγωνισμό της Eurovision. Το 1983 το ελληνικό τραγούδι που ταξιδεύει στην Ευρώπη είναι το τραγούδι «Μουλές», μια συνεργασία του Αντώνη Πλέσα που το έγραψε και της Κρίστης Στασινοπούλου που το τραγούδισε. Καλησπέρα. Ήταν μια συνεργασία του Αντώνη Πλέσα, εγώ τραγούδησα και η Σοφία Φίλντιση έγραψε τους στίχους. Δεν θυμάμαι πολλά πράγματα από εκείνες τις ημέρες, παρόλο που δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια. Μια καταπληκτική οργάνωση και σχεδόν απάνθρωπη πειθαρχία εκεί στη Γερμανία, που με είχαν κάνει να χάσω τα νερά μου, όχι μόνο εμένα, φαντάζομαι και όλους τους καλλιτέχνες που ήταν από πιο νότιες χώρες της Ευρώπης. Εύχομαι, μακάρι αυτή τη χρονιά ή κάποτε, να εκπροσωπήσει, να βγει το τραγούδι της Ελλάδας πρώτο και να γίνει μια Eurovision εδώ, που μπορεί να μην είναι ίσως τόσο καλά οργανωμένη, να το παραδεχτούμε, αλλά θα είναι πιο ανθρώπινη. Ευχαριστώ πολύ. Έλα στο μύθο είναι το επόμενο τραγούδι. Τη μουσική έχει γράψει ο Νίκος Χατσίκας. Τους στίχους ο Φίλιππος Γράψας. Τραγουδάει ο Γιώργος Αντωνίου. Και την ενορχίστρωση και τη διεύθυνση ορχήστρας την έχει κάνει ο Κώστας Γανοσέλης. Το 1984 επίσης δεν συμμετέχουμε στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού. Την επόμενη χρονιά, το 85, ο Τάκης Μπινιάρης με το τραγούδι του «Μοιάζουμε» εκπροσωπεί μουσικά την πατρίδα μας στην Ευρώπη. Καλησπέρα, εύχομαι καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά.
Πρέπει να πω ότι η στίχη ήταν της Μάρος Μπιζάνη του τραγουδιού του «Μοιάζουμε». Και εμπειρικά, αν μπορούσα να κάνω, να μεταφέρω κάποιες διαπιστώσεις, τρεις από αυτό το διαγωνισμό της Eurovision, είναι εξής. Η πρώτη είναι ότι έχω την εντύπωση ότι πρέπει να το βλέπουμε σαν show festival και όχι φεστιβάλ τραγουδιού. Η δεύτερη είναι ότι πρέπει πολύ να προσεχτεί η ομάδα που θα πάει εκεί, γιατί παίζει μεγάλο ρόλο η οργάνωση και οι κινήσεις που θα γίνουν εκεί. Και το τρίτο και σπουδαιότερο είναι ο ψυχολογικός τομέας του τραγουδιστή, της ομάδας που εκπροσωπεί στη χώρα, γιατί είναι μόνο 3 λεπτά. Εγώ θυμάμαι μέχρι μακιγιάρι στις 12 ώρα το μεσημέρι και τραγούδια στις 8 ώρα το απόγευμα. Αυτά. Λοιπόν, εύχομαι καλή επιτυχία. Εγώ παρουσιάζω το... και μια ευχή να γίνονται περισσότερα φεστιβάλ τοπικά, ώστε να υπάρχει, να δίνονται ευκαιρίες στους νέους ανθρώπους να παρουσιάζουν τη δουλειά τους έξω από τους τυπικούς διαδρόμους. Λοιπόν, εγώ παρουσιάζω το τραγούδι «Περιμένω», που η μουσική είναι του Τάκη Μπουρμά. Ευχαριστεί ο Τάκης Μπουρμάς. Η στίχη είναι του Τάκη Μπουρμά και της Έφη Σαρή. Τραγουδά η Έφη Σαρή, συνοδεύουν η Τζοάννα και η Ήρης. Η ενορχήστρωση είναι του Χάρη Ανδρεάδη και του Τάκη Μπουρμά και η διεύθυνση ορχήστρωσης του Χάρη Ανδρεάδη. Καλή επιτυχία. Yeah. Έχοντας ακούσει τα 8 τραγούδια προτάσεις για την τελική συμμετοχή μας στον 32ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Ευρώπης και έχοντας θυμηθεί τις περασμένες μας συμμετοχές, φτάσαμε στο σημείο που η Κριτική Επιτροπή πρέπει να αποσυρθεί, να σκεφτεί, να συζητήσει και να ψηφίσει το ένα τραγούδι που θα ταξιδέψει στις Βρυξέλλες στις αρχές του Μάη. Το τραγούδι αυτό θα έχουμε την ευκαιρία να το παρακολουθήσουμε το βράδυ της 9ης Μαΐου ανάμεσα στα τραγούδια των άλλων ευρωπαϊκών χωρών να διαγωνίζεται για το βραβείο της Eurovision. Και ήρθε η ώρα να αποκαλύψουμε τα ονόματα της Κριτικής Επιτροπής. Με ιδιαίτερη χαρά σας παρουσιάζω τα μέλη της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής που συγκρότησε η ΕΡΤ για την τελική κρίση. Είναι με αλφαβητική σειρά. Νόρα Βαλσάμι, ηθοποιός. Δήμητρα Γαλάνη, τραγουδίστρια. Δημήτρης Ιατρόπουλος, ποιητής χρονογράφος. Μαρία Καραβία, δημοσιογράφος. Μαριανίνα Κριεζή, συγγραφέας. Στέφανος Λινέος, ηθοποιός. Λιλάντα Λικιαρδοπούλου, δημοσιογράφος. Γιώργος Μαρίνος, τραγουδιστής, ηθοποιός. Σταμάτης Φασουλής, ηθοποιός, σκηνοθέτης. Γιώργος Χατζινάσιος, συνθέτης. Δημήτρης Χριστοδούλου, ποιητής. Όσο λοιπόν η Κριτική Επιτροπή θα συσκέπτεται για τη 10η ελληνική συμμετοχή, εμείς εδώ, στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και εσείς που μας βλέπετε από τις οθόνες σας, θα χαρείτε ένα πρόγραμμα με τις προηγούμενες μουσικές μας παρουσίες στη Eurovision. Σε λίγο και πάλι μαζί. Κυρίες και κύριοι, η Δευτεροβάθμια Κριτική Επιτροπή έχει αποφασίσει ήδη για τη 10η ελληνική συμμετοχή. Καλώ την πρόεδρο της Επιτροπής, κυρία Νόρα Βαλσάμι, να σας ανακοινώσει το αποτέλεσμα. Η Δευτεροβάθμια Επιτροπή για το τραγούδι της Eurovision 1987 επέλεξε από τα 8 υποψήφια τραγούδια που φτάσαν σε αυτήν από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επιλογής εκείνο το τραγούδι που κατά την κρίση της θα αντιπροσωπεύσει την Ελλάδα στο φετινό φεστιβάλ της Eurovision αποκλειστικά και μόνο σε σχέση με τα υπόλοιπα 7
που συμμετείχαν στην πρόκριση. Είναι το τραγούδι «Stop». Κυρίες και κύριοι, εδώ τελείωσε η βραδιά μας. Η 10η ελληνική συμμετοχή από αύριο κιόλας. Δεν ακούγεται. Να επαναλάβω λοιπόν. Εδώ τελείωσε η βραδιά μας. Η 10η ελληνική συμμετοχή από αύριο κιόλας ετοιμάζεται πυρετοδός για τις Βρυξέλλες. Τις ευχόμαστε καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε όλους τους συντελεστές της απόψινής βραδιάς, μπρος και πίσω από τις κάμερες, για τη συμμετοχή του. Ευχαριστούμε τον όμορφο Πειραιά και τον δήμαρχό του που μας έδωσε το δημοτικό του θέατρο. Ευχαριστούμε όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε. Και κλείνουμε τη βραδιά μας στέλνοντάς σας και πάλι το γνωστό σήμα της Eurovision και εικόνες από το νυχτερινό...